Χαμένη μοιάζει να είναι η φετινή χρονιά για τους παραγωγούς καρποζιού που πλέον βιώνουν εξευτελιστικές τιμές για το προϊόν τους. Είναι γεγονός ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά φέτος για τους παραγωγούς καρποζιού. Ποτέ δεν είχε συμβεί αυτό το πράγμα. Η χρονιά ξεκίνησε στραβά από την αρχή. Πρώτον, και τα πρώιμα καρπούζια που βγάζουμε εμείς από Μάιο και Ιούνιο, πράγματι και αυτά δεν πήγανε πολύ καλά. Και είπαμε σαν παραγωγή να ξεκινήσουμε πάλι, να βάλουμε και την όψιμη καλλιέργεια, να κάνουμε κάτι. Και ήρθε το χειρότερο, το αναπάντεχο αυτό που δεν το περίμενε κανένας. Κάθε χρόνο καλλιεργούσαμε καρπούζια από αυτά, τα όψιμα, να βοηθήσουμε το εισόδημά μας, αλλά τα πουλάγαμε από 10-15 λεπτά και κάπου μετά το 20 Αυγούστου, πέρσι συγκεκριμένα τα καρπούζια φτάσανε 25 λεπτά. Καλή τιμή δηλαδή. Καλή τιμή. Πέρσι ήταν πάρα πολύ καλή τιμή. Στην αρχή από 1η Αυγούστου μέχρι 20 Αυγούστου δουλευόταν κάπου στα 10, 15, 12 λεπτά. Μετά τις 20 Αυγούστου πήγανε. Φέτος δεν πήγαμε καθόλου. Μόλις μπήκε ο Αύγουστος, τότε βγάζουμε. Η δική μας παραγωγή είναι Αύγουστος. Αρχίζουμε από 1η Αυγούστου. Τότε αρχίσανε τα δύσκολα. Δεν είναι μόνο ότι δεν μπορούμε να τα πουλήσουμε καθόλου τα καρπούζια. Η τιμή για το καρπούζι εξευτελιστική. Εξευτελιστική. Έχει φτάσει πόσο τώρα? Τίποτα, δεν υπάρχει τιμή. Δεν υπάρχει τιμή. Εσείς καλλιεργείτε χρόνια εδώ? 25 χρόνια. Είναι η πιο δύσκολη εποχή, έχετε ξαναζήσει κάτι ανάλογο? Όλες οι εποχές είναι δύσκολες. Η πραγματικότητα μοιάζει καταστροφική για τους ίδιους παραγωγούς. Τα καρπούζια παραμένουν στα χωράφια. Οπότε, τα καρπούζια θα μείνουν στα χωράφια. Είναι, ήδη βλέπουμε στα ζήτητα. Είναι στα ζήτητα, ναι. Ας ήταν σε μια τιμή 10 λεπτά, αλλά λέγαμε ότι μπορούμε να τα διώξουμε, ρε παιδί μου, τουλάχιστον θα καλύπταμε το κόστος. Αυτό το πράγμα δεν έγινε. Τώρα τα καρπούζια τελικά ήταν η χαριστική τους και με τις μεγάλες ζέσεις που έκανε τώρα, με τα σαραντάρια που χτύπησε ο καιρός τη βδομάδα που μας πέρασε, ήταν η καταστροφή για τα καρπούζια. Και τώρα τα καρπούζια πλέον μένουν στα χωράφια. Να γίνει μητρό αγροτών και χρήση γης. Δεν μας ενδιαφέρει ούτε τιμή, ούτε τα καρπούζα, ούτε η ψήφη, ούτε τίποτα. Μητρό αγροτών και χρήση γης. Μόνο ο ΕΛΓΑ, αν μπορέσει να βοηθήσει τους παραγωγούς, την παραγωγή αυτή, λόγω καύσωνα. Γιατί η μεγάλη ζέστη τα πείραξε. Αν δεν ήταν η ζέστη, θα μπορούσαν να κρατηθούν λίγο ακόμα τα καρπούζια και μήπως άλλαζε κάτι. Τώρα όλες οι συγκυρίες πέσανε πάνω και η καταστροφή έγινε. Δηλαδή ξεκινώντας καλά και πήγε τελείως χάλια, δεν βγαίνει δηλαδή πήγαινε, στο λίγο φέτος. Η δουλειά πήγαινε καλά μέχρι την ημέρα που έγινε η απεργία των αυτοκινήτων. Από την απεργία εμείναν τα καρπούζια. Τα καρπούζια τελικά μετά την απεργία γίνανε πολλά, γιατί ήταν πολλές ημέρες η απεργία και φεύγανε χιλιάδες τόνους την ημέρα. Οπότε κάθε μέρα σχολευόταν τα καρπούζια, οριμάζανε τα καρπούζια, με αποτέλεσμα όταν έληξε η απεργία ήταν τόσα πολλά τα καρπούζια και έγινε το μπέρδεμα. Και από εκεί και μετά αρχίσαν τα δύσκολα.